Σας ευχαριστώ που είστε στη γραμμή μας για άλλη μια φορά, κύριε Μαρουσάκη. Καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Λοιπόν, για να σας ακούσουμε προς το παρόν. Ήλιος, συννεφιά, χθες μόνο συννεφιά, αρκετός αέρας, βροχές κατά τόπους, δεν ξέρω πώς θα πάμε, και βέβαια ψύχρα, ζακετούλα. Έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε λοιπόν μια αλλαγή σε ό,τι αφορά το σκηνικό του καιρού, η οποία αυτή η αλλαγή έχει φτάσει μέχρι και τα νότια τμήματα του Αιγαίου. Επηρεάζεται και η περιοχή της Κρήτης, σιγά σιγά έχουν ενισχυθεί οι βοριάδες, έχει πέσει η θερμοκρασία, ενώ τόσο σήμερα αλλά και αύριο θα έχουμε έτσι γενικά έναν άστατο καιρό, που σημαίνει ότι κατά διαστήματα οι συννεφιές θα αναλάβουν με την ηλιοφάνεια και θα έχουμε και πρόσκαιρες τοπικές βροχές, ιδιαίτερα στα πιο βόρεια τμήματα του νησιού, που δεν αποκλείεται κατά τόπους να είναι και ισχυρές. Έτσι θα πάμε τουλάχιστον λοιπόν όπως πάμε μέχρι και αύριο. Οι βοριάδες θα κυριαρχούν και στην περιοχή της Κρήτης. Θα φτάνουν ακόμη και τα 7 με 8 μποφόρ στα πιο νότια τμήματα. Θέλει μία προσοχή. Ενώ από την Κυριακή δηλαδή νότιο κριτικό τα 7 με 8. Στα πιο νότια τμήματα του νησιού. Όσο πιο βόρεια τόσο πιο ήπιοι θα είναι οι βοριάδες. Ναι. Γι' αυτό βέβαια συμβαίνει, γιατί καθώς κατέρχονται οι άνεμοι αυτοί από τα ορεινά της Κρήτης, ενισχύονται περισσότερο στο πιο νότιο τμήμα του νησιού. Και θέλει έτσι μια προσοχή. Τα νότια τμήματα θα έχουν σήμερα τοπικά ακόμη και 8 μποφόρ βοριάδες. Από εκεί βέβαια και μετά, αυτοί οι βοριάδες έχουν μεταφέρει και ψυχρότερες αέριες μάζες. Έχει πέσει η θερμοκρασία, δεν θα ξεπεράσουμε σήμερα τους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της Κρήτης. Και αύριο έτσι ένα αντίστοιχο καιρικό μοτίβο, για να πάμε από την Κυριακή και στη συνέχεια σε πιο συμβατές με την εποχή καιρικές συνθήκες. Θα δούμε πλέον ότι η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει, η θερμοκρασία θα αρχίσει βέβαια να ανεβαίνει και οι βοριάδες θα υποχωρήσουν. Μάλιστα, μπορούμε να πούμε ότι την άλλη εβδομάδα ο καιρός θα είναι άκρος καλοκαιρινός. Θα δούμε μεσοβδόμαδα θερμοκρασίες κοντά στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Πλέον πιστεύουμε ότι αυτή η αλλαγή του καιρού ήταν μια παρένθεση και θα δώσει σύντομα τη θέση της. Συγγνώμη κύριε Μαρουσάκη, για να το καταλάβω. Επειδή είμαστε ακόμα μέσα στο Μάιο και πάμε στην επόμενη εβδομάδα, η συμβατή θερμοκρασία είναι 30 με 35, δηλαδή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο πού θα με πάει, θα με κάψει? Όχι, όχι, σαφώς. Σαφώς, αλλά συνηθίζεται μετά και τα μέσα του Μαΐου, μετά και τα μέσα δηλαδή 20-22 Μαΐου και στη συνέχεια, έχουμε κατά κανόνα το πρώτο έτσι ισχυρό θερμό κύμα που επηρεάζει τη χώρα μας. Αυτό φαίνεται ότι θα συμβεί και τις επόμενες ημέρες. Θα δούμε δηλαδή την άλλη εβδομάδα το πρώτο έτσι ισχυρό θερμό κύμα να απασχολεί αρκετές περιοχές της επικράτειας. Και αυτό θα είναι και ο λόγος όπου θα ανέβει η θερμοκρασία και θα δούμε αρκετά 35 σε πολλές περιοχές. Βέβαια δεν θα κρατήσει αυτό και θα συνεχίσει έτσι μέσα στο καλοκαίρι. Θα έχουμε και πάλι σκαμπανεβάσματα σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία. Δεν θα σταθεροποιηθεί άμεσα στους 35-37 βαθμούς Κελσίου, για να πούμε πλέον ότι ζούμε θερμοκρασίες Ιουλίου. Είναι μια εξέλιξη η οποία είναι γενικά, θα λέγαμε, φυσιολογική για το μήνα, για τις τελευταίες ημέρες του Μαΐου και τις αρχές βέβαια του Ιουνίου. Και μετά βέβαια και αυτές τις αλλαγές που είχαμε με την ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας. Σήμερα συναντήσαμε ακόμα και μονοψήφιες θερμοκρασίες προς την κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Είχαμε ακόμη και χαλάζι χθες σε πολλές περιοχές. Πλέον θα πάμε σε πιο συμβατό με το ημερολόγιο έτσι καιρικό μοτίβο. Θερμοκρασίες που ήταν εκεί μέχρι τους 5 με 6 βαθμούς Κελσίου, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί όμως να κάνω και λάθος. Τουλάχιστον είναι αναφορές συναδέλφων μέσω ραδιοφωνικών σταθμών. Βεβαίως, βεβαίως. Είχαμε χαμηλές θερμοκρασίες. Πέρασε έτσι μια ψυχρή λίμνη από τη χώρα μας. Δηλαδή, πολύ ψυχρές αέριες μάζες στη μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα. Καθώς ήταν και ο λόγος που έπεσε κατακόρυφα ο υδράργυρος από τους 30 με 32 βαθμούς που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Εχθές αλλά και σήμερα δεν φαίνεται να ξεπεράσουμε σε πολλές περιοχές τους 23 με 25 βαθμούς. Είναι μια πτώση της τάξης των 8 με 10 περίπου βαθμών Κελσίου. Ευτυχώς βέβαια αυτή η αλλαγή που συνοδεύεται και από θηριωτές της βοριάδες δεν θα κρατήσει για πολύ, γιατί όπως είπαμε πλέον μέσα στο Σαββατοκύριακο θα γύρει έτσι ο καιρός προς το καλοκαίρι. Λοιπόν, τις κρατάμε όλες αυτές τις πληροφορίες που μας δίνετε. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερως για τη βοήθεια. Καλή σας ημέρα από τον 984.